Στην Βάρκιζα και στο απίστευτο περιστατικό Γιώργο Πρωτοψάλτη, με εισβολή γιώταχή σε παιδική χαρά. Αποτύχει, δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό, Μάρκο, και μιλάμε μόνο για υλικέ ζημιέ. Δύο το μεσημέρι σε μια παιδική χαρά γεμάτη με κόσμο. Ένα αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 75χρονη γυναίκα εξετράπη κατά από άγνωστε συνθήκε τη πορεία του, έριξε την περίφραξη. Δεν έριξε όμω μόνο την περίφραξη. Είναι σοκαριστικέ εικόνε, καθώ φαίνεται ότι το αυτοκίνητο έχει κινηθεί. Και... Για αρκετά μέτρα μέσα στην παιδική χαρά και έχει καταλήξει σε ένα σημείο διαφορετικό τη περίφραξη. Δεν υπήρχε στο συγκεκριμένο σημείο από καθαρή τύχη ε, κάποιο παιδί, είτε και οι γονεί του που βρισκόντουσαν στο σημείο. Ε, να τονίσουμε ότι διερευνά η τροχέα τη συνθήκε, κινούνταν ε, επί τη οδού Βορεάδων και κατέληξε σε αυτή την παιδική χαρά, η οποία βρίσκεται στην πλατεία Ζησιμοπούλου, ε, λίγο μετά τι 2 το μεσημέρι το αυτοκίνητο. Βλέπουμε και τι εικόνε με το συγκεκριμένο όχημα να έχει μπει βαθιά στην παιδική χαρά, η οποία ήταν γεμάτη από κόσμο. Παιδιά και γονεί βρίσκονταν εκεί. Ευτυχώ δεν είχαμε άλλα πρόοπτα πέραν τη εισβολή. Σε ευχαριστώ προ το παρόν Γιώργο Πρωτοψάλτη.